κάνετε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά εδώ με πιτζάμα Σάββατο βράδυ. Χριστουγεννιάτικη πιτζάμα την οποία φοράω όλο το χρόνο, βεβαίως θέλω να ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή θέμα αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο και γυρνάω αυτό το βίντεο τώρα και ελπίζω να το έχω μοντάρει μέχρι αύριο, γιατί τη Δευτέρα φεύγω για κάτι επαγγελματικά ταξίδια και θα λείπω όλη την επόμενη εβδομάδα. Οπότε ευελπιστώ αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή που θα το βλέπετε να είναι όντως Τετάρτη, να μην έχει συμβεί κάποιο πρόβλημα στη Ρώμη που θα βρίσκομαι με το ίντερνετ και όλα αυτά που συμβαίνουν συνήθως όταν λείπω σε ταξίδι και ανεβάζω βίντεο εκείνη την ώρα. Και ήταν ένα γεμάτο Σάββατο. Σήμερα το πρωί ήμασταν στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση στον Αλφα με τον Κονίλο και ήμασταν εκεί να μιλήσουμε για το YouTube. Περάσαμε τέλεια. Έχω τραβήξει backstage πλάνα τα οποία θα σας τα δείξω σε vlog που θέλω να τραβήξω μαζί και τα ταξίδια, οπότε γενικά να περιμένετε ένα μεγάλο vlog το οποίο μπορεί και να χωρηθεί και σε δύο μέρη τόσα πράγματα που έχω να κάνω. Και είχα κάποια ραντεβού για τα κιμονό, τα οποία ειλικρινά σας το λέω, έρχεται η ώρα που βγαίνουν. Το ξέρω ότι το λέω σχεδόν σε κάθε βίντεο, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτή την ιδέα με τα κιμονό. Απλά έχουν κολλήσει κάποια πράγματα τεχνικά, όχι με τα κιμονό, αλλά στο πιο τεχνικό του κομμάτι με τις παραγγελίες και όλα αυτά. Αλλά έρχονται, έχω κάνει και άλλα σχέδια τα οποία είναι ωραία χειμωνιάτικα, βελούδινα, βαριά κιμονό. Είμαι ενθουσιασμένη. Σύντομα θα σας δείξω και φωτογραφίες για να ξέρετε τι έρχεται. Ελπίζω μέχρι τις γιορτές να έχει ανέβει το site. Είναι όλα έτοιμα. Οπότε σήμερα έτρεχα σε κάτι τελευταία ραντεβού και αποφάσισα να κλείσει έτσι ωραία η μέρα μου με ένα βίντεο το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Είναι ένα βίντεο throwback που θα σας δείξω όλες τις φάσεις της ζωής μου. Όλες τις φάσεις της ζωής μου. Τελεία. Από την εφηβεία, την προεφηβεία, τη βάφτιση, τι να σας λέω τώρα. Ήθελα πολύ να κάνω ένα ωραίο βίντεο το οποίο θα έχει και πολύ fun, γιατί πραγματικά είναι αστείο να το δείτε αυτό. Πριν ξεκινήσω να σας δείχνω φωτογραφικό υλικό, θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη σε φίλους, αδέρφια και ξαδέρφια τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτό το βίντεο χωρίς καν να το γνωρίζουν. Και θα δείξω κάποιες προσωπικές τους στιγμές, παιδικές, εφηβικές, αλλά θα με αγαπάτε, έτσι δεν είναι? Ξαδερφάκια μου, αδερφάκια μου, ε! Θα με αγαπάτε, γιατί κυλάει το ίδιο αίμα εδώ στις φλέβες μας, οπότε ό,τι και αν κάνω πιστεύω ότι δεν θα μου θυμώσετε πάρα πολύ που θα δείξω αυτές τις ωραίες μες στιγμές. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το βίντεο το κάνω γιατί κάποιοι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με εκβιάζανε ότι θα δείξουν φωτογραφίες μου για το πώς ήμουν εκεί στην προεφηβεία. Είναι λίγο weird. Οπότε δεν θα με εκβιάζετε εσείς, θα το δείξω εγώ. Και αφού έχουμε φτάσει στο σημείο να σας δείχνω αυτές τις φωτογραφίες, σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο bonding εδώ, έχουμε δεθεί λίγο παραπάνω, οπότε για να βλέπετε αυτά που θα δείτε σε λίγο, πια είμαστε πολύ φίλοι. Και βεβαίως θα ξεκινήσω με άλμπουμ βαφτίσεως. Αυτό, ροζ, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ το θυμωμένο μωράκι είμαι εγώ. Κάπως θυμωμένη, γιατί είναι μετά τη βάφτιση φωτογραφία. Τώρα είναι δυνατόν, βάλουν αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα. Δεν μπορούσαν να βάλουν μια πριν το μυστήριο που ήμουν μια χαραπεδάκι. Τέλος πάντων, λίγο θυμωμένη στο εξώφυλλο του βαφτιστικού μου τέτοιου. Λοιπόν, αυτές εδώ οι τρομακτικές φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν ακόμα στις βαφτίσεις τις βγάζουν αυτές τις φωτογραφίες που είναι σαν να φαίνεται το μωρό μέσα στην κολυμπήθρα και είναι τρομερά creepy και spooky. Δείτε εδώ, παιδιά. Είμαι μέσα στην κολυμπήθρα εγώ και ο νονός μου. Τώρα εντάξει, επειδή έχει αυτό το χαρτί απ' έξω φαίνονται λίγο γυαλίζουν μαζί με τα φώτα. Πολύ τρομαγμένη εδώ. Κοιτάξτε μαλλί που είχα, ε. Πάρα πολύ creepy αυτές τις φωτογραφίες. Εδώ κάπως έχω αρχίσει και νιώθω καλύτερα. Ο νονός μου με μουστάκι, ελπίζω να μην θυμώσει ούτε ο νονός μου για αυτά εδώ. Ελπίζω βασικά να μην τα δει ότι τα δείχνω. Ο τρελός παπάς που με βάφτισε και με βάφτισε η Σουζάνα, παιδιά. Το βαφτιστικό μου είναι η Σουζάνα. Και βεβαίως παραπέρα υπάρχουν στιγμές που κλαίω πάρα πολύ. Και κλαίω πριν καν μπω στην κολυμπήθρα. Δηλαδή, πολύ κλάμα, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά πολύ κλάμα. Δεν θα σας δείξω γυμνό. Γιατί δεν θέλω να μου κόψουν το βίντεο από το YouTube. Έτσι. Δείτε εδώ. Εδώ. Έχω βάλει τα βαφτιστικά μου. Είμαι μετά το μυστήριο της κολυμπήθρας. Πάρα πολύ άσχημα νιώθω μάλλον. Εδώ, πάρα πολύ ωραία, με το μαλάκι το λαδωμένο. Αλλά γενικά μετά υπάρχει κάποια χαρά. Δηλαδή προσπαθεί το δόλιο
με την μπομπονιέρα που μου έχουν βάλει. Είναι χαρή. Να το, κάπως προσπαθεί κάτι να κάνει το παιδάκι. Δεν είναι το απόλυτο χαμόγελο, αλλά κάτι γίνεται. Και αυτές ήταν οι πρώτες φωτογραφίες που θέλω να σας δείξω από βάφτιση. Γιατί τις έχω και τις τριγυρνάω. Και εδώ πέρα έχω διάφορες φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής μου. Και θα ξεκινήσω με σειρά. Ηλικιακή σειρά. Θα πάω εδώ που έχει σημειωθεί από πίσω από τη Μανούλα Απόκριες 1994 στο προ-προνήπιο. Δηλαδή υπάρχει το προνήπιο και υπάρχει και το προ-προνήπιο. Whatever. Είμαι 3 χρονών το 94 και έχω ντυθεί ζουλού. Είμαι λίγο χαμένη, το βλέμμα φαίνεται έτσι λίγο αχανές, λίγο ψάχνω να βρω πού είναι οι γονείς μου για να με σώσουν από αυτή την κατάσταση. Το αγοράκι μπροστά που το έχουν βάλει και στο παπούτσι αυτή τη φούρλα από κάτω. Εγώ βεβαίως με κάποια στιλιστική παρεμβολή το κολλιέ της μαμάς μου, το οποίο είναι όντως κολλιέ της μαμάς μου, το είχε πολλά χρόνια και μου άρεσε και πάρα πολύ, να το βλέπετε εδώ. Γιατί εννοείται, 3 κορίτσια είμαστε, πάντα υπήρχε μία στιλιστική παρεμβολή στις εκδηλώσεις του σχολείου, δεν θα ήμασταν ίδιες όλα τα κοριτσάκια, έτσι. Είχαμε κάποια έξτρα. Και τώρα πάμε σχολείο, πάμε Δευτέρα Δημοτικού, που εδώ κάνω κάποιο σύννεφο και είναι κάτι ανάμεσα σε ελεύθερο και σύγχρονο και μπαλέτο. Νομίζω αυτή η κίνηση. Λες κάναμε εδώ τον άνθρωπο στη σύννεφο από ό,τι βλέπω. Αλλά εγώ πρέπει να είμαι πιο ζαβή. Αυτή είμαι. Οι άλλοι δηλαδή κάνουν κάποιο χορευτικό και εγώ εδώ τσακ έχω γυρίσει κεφάλι και κάτι κάνω τα δικά μου. Στη συνέχεια αυτής της βραδιάς χορεύω αγκαλιά με ένα γόρι και οι γονείς μου το φωτογραφίζουν για κάποιο περίεργο λόγο. Άδα, Γιώργο τον λέγανε. Πώς Γιώργο πρέπει να τον έλεγανε. Αναρωτιέμαι πώς συνέβη αυτό. Και ήταν και αυστηρό το σχολείο μου γενικότερα, έτσι. Δεν επέτρεπε τέτοια πράγματα, αγκαλιές και αγόρια κορίτσια να χορεύουν. Αλλά έχουμε και γκρο πλάν, βεβαίως. Ερεν! Να είμαστε. Εγώ χαμογελαστή και υπερήφανη για το χορό μου. Και το αγόρι βεβαίως είναι σε μια κατάσταση κάπως θυμωμένος, γιατί έτσι είναι όλα τα αγόρια. Χορεύει αγκαλιά με ένα κοριτσάκι, έτσι, και βλέπετε το βλέμμα του. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Τι και αν έχουν περάσει χρόνια, τι και αν έχουν περάσει αιώνες. Έτσι είναι και παραμένουν οι άντρες. Να πεις. Συνεχίζω με άλλη εκδήλωση του σχολείου που έχω ντυθεί ανεμοστρόβιλος ή κάτι τέτοιο. Ο παππούλης μου πρέπει να είναι αυτός που με φυλάει και με αγκαλιάζει. Και κρατάω εγώ εδώ κάποια ανθοδέσμια από τους θαυμαστές μου, πιθανότατα από τη θεία μου, από τους γονείς μου, από τους θείους μου. Κάποια ανθοδέσμια πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εγώ. Πριγκίπισσα της βραδιάς και η πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Πριν πάμε στο event έχουμε κάτσει εδώ στην τοποθεσία κουνιστή, πώς λέγεται αυτή η παιδιά, κουνιστός καναπές με τις αδερφές μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που περιμένω να έρθει εκείνη η ώρα και στιγμή που θα γίνω πρωταγωνίστρια. Εδώ είναι η Πέννη, η μεγάλη μου αδερφή, πίσω το μικρούλι μας η Ευελίνα ήταν ένα γλυκύτατο μωρούλι και εγώ εδώ πάρα πολύ ενθουσιασμένη για τη βραδιά που έρχεται και θα είμαι εγώ η στάρ της βραδιάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε να είμαι κάπως έτσι αυτή. Να, αυτή η φωτογραφία τα εξηγεί όλα. Εδώ πέρα είμαι με τη μεγάλη μου την αδερφή την Πέννη, 3 χρόνια μεγαλύτερη μου και ποζάρω κάπως σαν δυναστεία ύφος, γιατί είμαι παρανυφάκι σε ένα γάμο και νομίζω ξεκάθαρα ότι είμαι νύφη. Και πραγματικά νόμιζα ότι παντρεύομαι εγώ με το παραγαμπράκι. Νόμιζα ότι αυτό ήταν το κόνσεπτ, ότι θα κάτσουμε εκεί και θα έχω παντρευτεί εγώ αυτό το αγόρι που ήταν παράγαμπρος. Αυτό πίστευα. Τι γίνεται το μυστήριο, εμείς φοράμε νηφικό, αυτός φοράει αυτό, άρα παντρευτήκαμε. Τι πιο λογικό. Συνεχίζω με αμφίεση πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε στο σπίτι μας γενικότερα οι απόκριες αυτά, τα ντυσίματα, όλα αυτά είναι ένα, ήταν τότε που ήμασταν παιδάκια. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ και εδώ είμαστε οι τρεις χάρτες ντυμένες, μασκαρεμένες. Εδώ πέρα είναι το Ευελινάκι, παπάκι το καημένο, δεν είχε και καμία επιλογή, είναι πάρα πολύ μικρή. Η Πέννη Μεξικάνα με το σομπρέρο της. Θα γίνω Μεξικάνα με το σομπρέρο μου, θα σε ο καβαλήρος μου. Και εγώ, η Γοργόνα με το Νουνούλι. Αυτό το αρκουδάκι ονομάζεται Νουνούλι. Ήταν το αρκουδάκι που είχα παντού μαζί μου. Η μαμά μου με έχει βάψει, μου έχει βάλει κραγιόν και μια ψεύτικη ελιά. Θέλω να σας πω ότι εκείνη τη μέρα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν από τις πρώτες φορές που είχα βάλει κόκκινο κραγιόν και έλεγα έτσι, γιατί είστε ότι θα φύγει το κραγιόν. Και έλεγα, μιλάτε γιατί θα φύγει το κραγιόν.
δεν ήξερα μάλλον ότι μπορούμε να το ξαναβάλουμε το κραγιόν. Δεν μίλησα όλη τη μέρα, θέλω να ξέρετε. Οπότε, έχω και κάποιο eyeliner, κάποιο ωραίο βάψιμο έχω εδώ. Και ελιά και η Μεξικάνα, αδερφή μου. Ελιά, παντού, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαι με την Ευελίνα, τη μικρή μου αδερφή και αυτή κατά 3 χρόνια μικρότερη, στους θείους μου κάπου, στα ξαδέρφια μου έχουμε πάει και φοράμε εδώ ένα total denim, 90 εντελώς, και αυτό το καπελάκι με την κεραία που βλέπετε, που πιστεύω ότι όσοι ζήσατε για τα καλά τα 90s το αναγνωρίζετε. Ήταν ένα καπέλο ραδιοφωνάκι, ανάθεμα κι αν είχε κάποιο ήχο αυτό το ραδιοφωνάκι, δηλαδή συνήθως ακούγαμε κάτι παράσιτα, αλλά ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι με αυτή την ανακάλυψη, όπου δηλαδή παντού μπορούσαμε να έχουμε μουσική στο κεφάλι μας, βάζαμε δηλαδή καπέλο με μουσική στο κεφάλι μας, οπότε παντού μπορούσαμε να ακούσουμε μουσική, απλά αλλάζαμε τις μπαταρίες, πόσο cool, και μας φαινόταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, δείτε την έκφραση της Εμελίνας εδώ. Είναι η απόλυτη ευτυχία. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το πράγμα που φοράει στο κεφάλι της, που είναι 20 νούμερα μεγαλύτερο. Πάρα πολύ χαρούμενη. Εγώ δε έχω βάλει και κάτι γυαλιά κάποιου και νομίζω ότι είμαι στη λάθη. Συνεχίζω με τα ξαδέρφια μου, μιας που τα πέτυχα μπροστά μου. Για μια φωτογραφία που κανείς δεν έχει δόντια. Για κάποιο περίεργο λόγο, κανείς δεν έχει δόντια. Εδώ πέρα βλέπετε την Θοδωρούλα, μπούκλα μαλλί. Τέλειο, ακόμα είναι έτσι. Ο Γιάννης, ο ξάδερφός μου που είναι 1 χρόνο μικρότερός μου, για κάποια περίοδο νόμιζα ότι είμαστε το ίδιο. Δεν υπάρχει αγόρι κορίτσι. Εγώ και ο Γιάννης είμαστε το ίδιο και πρέπει να παίζουμε με τα ίδια παιχνίδια, πρέπει να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Είμαστε το ίδιο. Εγώ πάρα πολύ χαρούμενη κάνω stand out στη φωτογραφία με αυτό στο κεφάλι μου, κορδέλα με ένα αρκουδάκι το οποίο είναι ίσα με το κεφάλι μου και η Ευελίνα πάντα πάρα πολύ χαρούμενη και χαμογελαστή που απλά βγάζουμε φωτογραφία. Γενικά πολύ χαρά και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τσουβαλοδρομίες. Επόμενο throwback το οποίο με στεναχωρεί όταν το βλέπω, να σας πω την αλήθεια, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τσουβαλοδρομίες. Αυτό ξέρετε που βάζανε το τσουβάλι, δεν ξέρω ποια να το κάνουν τα παιδιά. Βάζει τσουβάλι και χοροπηδάς και όποιος φτάσει πρώτος κερδίζει. Πάρα πολύ μου άρεσαν οι τσουβαλοδρομίες, αλλά είχα βγάλει ένα concept στο μυαλό μου ότι όσο πιο ψηλός είσαι, τόσο πιο εύκολα φτάνεις πρώτος. Στο τέλος, στο τέρμα και στην τερματική γραμμή. Αυτό τώρα πίστευα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν δεν ισχύει. Ακόμη το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ ποτέ δεν ήμουν πάρα πολύ ψηλή όπως οι αδερφές μου και ποτέ δεν τελείωνα πρώτη. Οπότε να είμαι εδώ, σε μια φωτογραφία με κίνηση που κάποιος τρομερός φωτογράφος έπιασε τη στιγμή. Να είμαι και εγώ εδώ λοιπόν. Να παίρνω το βραβείο της 14ης θέσης, παρακαλώ. Εδώ με τον μπλε πασούμι. 14η θέση και πολύ ευτυχία. Φαντάζομαι στα 25 παιδιά που υπήρχαν, γιατί η 22η ήταν η αδερφή μου η μικρή, ας πούμε, να φανταστείτε, που ήταν και μωρό. Δηλαδή ήταν τον μπόι της όσο το τσουβάλι τότε. Άντε, θα σας δείξω και λίγο μαγιό. Γιατί εντάξει, θα είμαι λάτη σήμερα, δεν σας έδειξα τις γυμνές του από τα βαφτίσια, αλλά θα σας δείξω λίγο μαγιό, λίγο αλητεία, λίγο γρασίδι. Λίγο έχουμε πάει διακοπές, έχω βάλει τα μπρατσάκια μου, το πουά μπικίνι, κελιάζομαι. Εδώ, πάρα πολύ ωραία κομψή. Εδώ σε κάποια διαφήμιση Coca-Cola, με κάποιο καπέλο, να και λίγο nudity εδώ, με κάποιο πολύ μαλλί γενικά. Λοιπόν, στη συνέχεια θέλω να σας δείξω αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο καρέ που είχα πάντα, αν ήμουν τυχερή και ήτανε καρέ. Αυτό είναι ένα τυχερό καρέ, δηλαδή είναι ένα ωραίο καρέ, φορέσιμο. Έχω όμως και αυτό εδώ το αγορέ καρέ. Λάθος, ήταν αγορίστικο που απλά έχει μακρύνει και είναι και αυτή η περίεργη φάση της ζωής μου που έχω αρχίσει λίγο και παχαίνω και μοιάζω με αγόρι. Γιατί αυτή είναι και μια φάση που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Εδώ. Α, εδώ είμαι. Να με βλέπετε. Τρομερό. Πολύ χαρούμενη κατά τα άλλα, αλλά κάπως weird. Σε ένα τέτοιο throwback δεν θα μπορούσαν να λείπουν αυτά τα παπούτσια. Αυτά εδώ τα παπούτσια, φίλες μου, όσες είστε από τα 90s, θέλω να μου γράψετε αν τα θυμάστε. Είναι αυτά εδώ τα παπούτσια με την Barbie, ήταν πάρα πολύ μεγάλη trend στο σχολείο, τα είχαμε όλες. Είμαι πάρα πολύ κομψή εδώ στο σπίτι της γιαγιάς μου, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φοράω αυτά τα παπούτσια, τα οποία νομίζω ότι τα φόρεσα τόσο μέχρι να σκιστούν. Τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή που θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου που οι φίλοι μου με εκβιάζουν ό,τι θα δείξουν και αποφάσισα να σας δείξω. Είχα πάρα πολλές φωτογραφίες από αυτή τη φάση της ζωής μου. Είναι αυτή η προεφηβεία που λίγο
ξέρεις, είναι λίγο ατσούμπαλο το σώμα, αρχίζεις και βγάζεις τρίχες παντού, δεν ξέρεις γιατί βγαίνουν οι τρίχες, δεν ξέρεις πού αλλού θα βγουν τρίχες. Το σώμα αρχίζει και πλάθεται με ένα πολύ περίεργο και ατσούμπαλο τρόπο. Δεν ξέρεις πώς να είσαι κορίτσι, δεν ξέρεις πώς να είσαι παιδί, αν πρέπει να είσαι παιδί, κορίτσι, κοπέλα. Λίγο μπερδεμένη φάση και εγώ την πέρασα στο 100% και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που την βίωσα έτσι, παρότι οι φίλοι μου μου κάνουν bullying ακόμα και με κοροϊδεύουν. Την μπάλα θα πάρει και η μικρή μου αδερφή. Θα την πάρει μπάλα. Πριν δείτε, για να μην ρεζιλέψω τη μικρή μου αδερφή, την οποία την έχετε δει μόνο σε ένα βίντεο, παρένθεση, σήμερα την παρακάλεσα να γυρίσουμε ένα βίντεο μαζί. Δύο μέρες την παρακαλάω. Ναι. Never. Το λέω και δημόσια αυτό. Να τη βρείτε στο Instagram λοιπόν, για να δείτε πώς είναι τώρα. Παπάκι Ευελίνα Κεν το Instagram της, με ένα, Ευελίνα Κεν. Να δείτε πώς είναι τώρα, για να μην νομίζει ότι δείχνω αυτό και λέω πώς ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτή. Με το μπλε μάουι μπλουζάκι. Ναι, εγώ είμαι. Εγώ. Δεν φαίνομαι. Εγώ είμαι, σας λέω. Ναι, παιδιά, εγώ είμαι. Και η άλλη καημενούλα από δίπλα είναι η Ευελίνα. Που έχει βάλει το lingerie της, το πιτζαμάκι της και κάνουμε ketchup song. Και κάποιος, μάλλον για να μας κοροϊδέψει, μας βγάζει φωτογραφία. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει βγει αυτή η φωτογραφία. Άρχιε κάποιος να είπε: τι ωραία που είναι τα παιδιά, θα φωτογραφίσουμε. Τι ωραία τα ρούχα που φοράνε. Τι όμορφες που δείχνουνε. Ναι. Τι ωραία και χτενισμένα τα μαλάκια τους. Γενικότερα σε αυτή τη φάση της ζωής μου, νομίζω ότι κανείς δεν θα πίστευε αν τους λέγατε τότε την εξέλιξή μου τώρα. Και δεν εννοώ την εξωτερική μου εξέλιξη. Εννοώ την εξέλιξή μου ως beauty blogger, blogger editor, beauty. Αν μου έλεγαν χτένισε τα μαλλιά σου, που με κυνηγούσε η μεγάλη μου αδερφή η Πέννη να μου βουρτσίσει τα μαλλιά και της έλεγα φύγε μακριά μου, αυτό που κάνεις καταστρέφει τα μαλλιά σου και εγώ δεν θέλω να τα χαλάσω, οπότε μην μου τα βουρτσίζεις. What? Ό,τι και αν μου λέγαν τότε σε σχέση με την περιποίησή μου, ήμουνα τρομερά κάθετη και έλεγα όχι, δεν είναι αυτό το ζωστό, όχι, δεν πρέπει. Βρε παιδί μου, ναι, χθενείς, όχι. Βρε παιδί μου, θέλεις να δοκιμάσεις αυτό το ρούχο? Όχι. Τα ρούχα μου ήταν τα ίδια με του ξαδέρφου μου, ψώνησα δηλαδή μαζί του από τα αγορίστικα. Τα αγόρια ήταν φίλοι μου, έπαιζα μαζί του ποδόσφαιρο και δεν το λέω όπως λένε ήμουν αγοροκόριτσα. Όντως, δεν με ενδιέφερε τίποτα κοριτσίστικο. Αν λοιπόν λέγατε σε κάποιον ότι θα βάφω τα μαλλιά μου τώρα ένα τρίμηνο, ότι θα ασχολούμαι με μακιγιάζ, ότι θα γράφω στο περιοδικό για beauty, δεν θα το πίστευε κανείς. Κανείς τότε, back in the days, πάνω από 10 χρόνια βέβαια, αλλά back in the days, κανείς. Οπότε παιδιά, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτές τις ηλικίες. Δεν δίνεται καμία σημασία στο τι λένε οι άνθρωποι σε εκείνες τις ηλικίες. Και συνεχίζω με την επόμενη φάση της ζωής μου, η οποία είναι και η φάση που είχα βγάλει την ταυτότητά μου, την οποία σας την έχω δείξει σε ένα βίντεο παλαιότερα. Ναι. Με φράτζα, με τέτοια, Paul Frank, πολύχρωμα αυτά, πολύχρωμα από εδώ, πολύχρωμα από εκεί. Αυτή δεν είναι μια χαρακτηριστική στιγμή μου, είναι έτσι λίγο όταν 14 πρέπει να είμαι. Λίγο πέρναγα την προεφηβεία, πήγαινε εφηβεία. Είχα αρχίσει και έχανα κάποια κιλά και νόμιζα ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια, είχα αρχίσει και χτενιζόμουνα. Εδώ είμαστε. Ρώμη, να, καλά που είμαι εκεί τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά θέλω να ξέρετε ότι εδώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφη. Και είχα και τις κατακτήσεις μου εκείνη την περίοδο. Με. Και ολοκληρώνω με ακόμη μια φωτογραφία από την εφηβεία μου. Εδώ κι αν νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ωραία. Και όπως βλέπετε, έχει κορνιζαριστεί κιόλας. Δεν σας δείξω ακόμα. Αλλά είναι τόσο ωραία φωτογραφία που έχει μπει και σε κορνίζα χρυσή. Ωραία. Γιατί είμαστε καμάρια εδώ, του σπιτιού. Είναι η περίοδος που όντως εδώ πραγματικά μαθαίνω τα πρώτα πράγματα για το μακιγιάζ. Αρχίζω και ασχολούμαι με τα μαλλιά μου. Βάφομαι, αγοράζω ρούχα. Με νοιάζει πολύ η εμφάνισή μου. Νομίζω ότι εδώ ερωτεύτηκα και πρώτη φορά σε αυτήν την ηλικία. Κατάλαβα δηλαδή τι σημαίνει και να νιώθεις κάπως πεταλούδες στο στομάχι για ένα γόρι κτλ. Οπότε αναγκαστικά άρχισα να ψάχνω με λίγο και με εμένα, να βρίσκω ας πούμε τη σκιά που μου ταιριάζει, τι σημαίνει ρούς, να φτιάχνω τα μαλλιά μου. Βέβαια τώρα θα το δείτε και θα πείτε fail. Τι μας λες ρε Σουζάννα, τόση ώρα fail, έτσι ήσουν να φτιαγμένη. Αλλά τότε εμένα μ' άρεσα. Να, έλα. Λοιπόν, εδώ είμαι εγώ. Εδώ.
με μπουτουνιέρα στο κεφάλι, που τα έλεγε ο θείος με τον μπουτουνιέρα, κάποιο σκουλαρίκι για τρύπα στον αφαλό ήταν αυτό. Μιλάμε για πολύ χοντρό σκουλαρίκι, δεν ξέρω γιατί το έβαζα στα αυτιά μου. Δεν έχω τρύπα στον αφαλό, απλά μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια πεταλούδα. Έχω αρχίσει και ψήλο βάφω, με φοράω και ένα γκλωσάκι, αχνοφαίνεται. Τα μαλλιά μου εδώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία χτενισμένα. Έτσι πιστεύω. Η αδερφή μου βέβαια δίπλα η Πέννη, θεάρα, τρομερή. Εδώ. Τα μαλλιά της τέλεια, το μακιγιάζ δρομερό, φρύδι, τούμπανο. Το Ευελινάκι μου ακόμα βρίσκεται σε μια κατάσταση μπεμπέ. Δηλαδή είναι μικρούλα ακόμη, δεν ασχολείται με τίποτα. Βέβαια έχει ρίξει και μια μπασμίνα έτσι από πάνω για να είναι κομψή. Αλλά αυτή ήταν μια ωραία περίοδος και αυτή. Νομίζω κάπως έτσι θα τελειώσει το throwback αναμνήσεων και χάρηκα πάρα πολύ που έκανα αυτό το βίντεο, αφενός γιατί έριξα πάρα πολύ γέλιο ψάχνοντας όλες αυτές τις φωτογραφίες και αφετέρου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κοιτάω φωτογραφίες, δηλαδή όταν έχω χρόνο και θέλω κάτι να ηρεμήσω, να χαμογελάσω, να σκεφτώ ανθρώπους που μου λείπουνε, να σκεφτώ ωραία χρόνια που έχω περάσει με την οικογένειά μου και ξέχνιαστα πολύ ωραία χρόνια. Ειλικρινά ανοίγω το άλμπουμ με τις φωτογραφίες και όλες αυτές τις paper φωτογραφίες που υπάρχουν εδώ σε χαρτί και κάθομαι και χαζεύομαι τις ώρες και γελάω μόνη μου. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικά και καλό θα είναι κάποιες φωτογραφίες που έχουμε στο κινητό μας και είναι από κάποια γενέθλια, γιορτές, στιγμές που μαζευόμαστε με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας. Καλό θα είναι, παιδιά, να τις εκτυπώνουμε γιατί όσες φορές και αν έχω πει αχ να κρατήσω αυτή τη φωτογραφία, αχ να αποθηκεύσω αυτές τις φωτογραφίες στο σκληρό, δεν το έχω κάνει ποτέ και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχω χάσει πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από πολύ παλιά γενέθλια, από γιορτές με τους δικούς μου, από πρωτοχρονιές. Τα έχω χάσει γιατί είτε το κινητό χάλασε, είτε η φωτογραφική χάλασε, είτε ο σκληρός χάλασε κι αυτός, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δεν παίζεις με την τεχνολογία. Οπότε γενικά καλό θα είναι να εκτυπώνουμε ωραίες φωτογραφίες γιατί φέρνουν τόσα πολλά συναισθήματα και κάθε φορά που ξεφυλίζω άλμπουμ αυτό σκέφτομαι πάντα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το συμπέρασμα του βίντεο. Δεν θέλω πολλά σχόλια για τις φάσεις της ζωής μου. Σχολιάστε όσο είμαι ένα παιδάκι, χαμογελαστό, δεν με νοιάζει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν θέλω πολλά για τα υπόλοιπα, ξέρετε, προεφηβείες, εφηβείες. Αλλά θέλω να μου πείτε, και εσείς ήσασταν τόσο διαφορετικοί. Γιατί και οι αδερφές μου είχαν πάρει αρκετά κιλά χωρίς λόγο. Δηλαδή είχαν πάρει όλες πολλά κιλά χωρίς λόγο και οι τρεις. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιδάκια εκεί στην προεφηβεία. Οι αδερφές μου βέβαια το πήραν και πολύ σε μπόι, ειδικά οι μικροί δηλαδή. Τσουπ, μετά από 2 μήνες, τσουπ, πήρε 2 μέτρα έγινε. Τι να πω, ήλπιζα και εγώ κάποια μέρα να ξυπνήσω και να γίνω 2 μέτρα, αλλά πά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, ήταν διαφορετικό, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Σχεδόν μάθετε τα πάντα για μένα. Από βάφτιση, από χορούς, από σχολεία, από εφηβείες, από όλα. Και χαίρομαι πολύ που έκανα αυτό το βίντεο, περιμένω πάντα τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε subscribe στο κανάλι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο βέβαια θα είναι και vlog. Σας φιλώ.